Απλά εγώ θα πάρω εξωτερικό μέχρι 90 μπρο. Εντάξει, είναι τόσο πάνω. Δεν είμαστε μακριά. Δεν είμαστε χιλιόμετρο. Θέλω να πάω να κοιμηθώ. Και δεν, για να μην αργώ, πήρα εξωτερικό. Σε πάω μετά ένα τετρακυλιάρο. Πάμε, ναι. Έτοιμος, παιδιά. Απλά έκανα ένα μικρό πέρασμα. Ωραία, ξεκινάμε, έτσι. Ναι, ναι, και έδειξα τα φορτηγά. Σταμάτε, περιμένουμε. Εγώ ας πούμε έχω 22 τόνους εδώ. Εγώ. Θα σταματήσω, Μάικ. Αφού πέταξε το Παύλο, ρε, να περιμένουμε. Καλούμε ένα σημείο όμως, να πω εδώ κάτι. Ναι, βρες ένα καλό σημείο και σταμάτα. Όχι εδώ. Προχώρα, κάπου πιο καλά. Ναι. Ευτυχώς που πήγα αριστερά. Τον είδα τη λαγκάρι, δεν είχα αριστερά. Τον είδα πως, λάδι. Όταν φύγω να τη στροφή κάπου, πάρκαρε. Έχει πάρκινγκ μετά, και εδώ καλά είμαστε. Ωραία, πάμε στο πάρκινγκ. Πάμε στο Βεζινάδικο. Ναι, πάρκινγκ Βεζινάδικο, τι έχει. Ωραία. Αλήθεια, ναι. Θα βάλουμε και κάψου. Εγώ σας αφήνω για λίγο, θα πω αργότερα, έτσι. Εντάξει, Μάικ. Καλή, εντάξει, Μάικ. Βιάζουμε κάτι. Έγινε, βρε. Έγινε, Μάικ. Παύλος δεν ήρθε, ε. Κάτσε ρε, μέχρι να επικοινωνήσει. Ωραία χρώματα. Σ' αρέσει, φίλε. Ναι. Μπορεί κάτι τέτοιο να το κάνουμε με σκίνε, ρε. Ναι, μαγάρι, εμένα μου άρεσε πολύ. Γιατί στα κορμόδια θα πρέπει να βάσουμε ένα ίδιο. Άρα με την καρότσα μαζί. Κάνει πολύ ωραίο σύντομα. Με την καρότσα δεν μπορούμε να πάρουμε ρε φίλε φωτιά ίδια, ξέρω εγώ, μπορούμε. Εξωτερικά μπορούμε. Εξένοι άλλοι πάνε παιδιά, τα βίντεο που βλέπω.
Εντάξει, επειδή πάνε αυτοί οι άδειοι, πρέπει να πάμε κι εμείς. Αφού πάμε, είμαστε όλοι μαζί. Πάμε. Σαν και τι έφτωνε στο κοκκινάκι το ωραίο, ωραίο. Είναι άλλο μοτίβο. Α, εκείνο το κόκκινο ήταν ωραίο, ρε. Ναι, ρε, είναι άλλο και. Α, και φεύγα. Παύλα, την καρότσα τι έτσι είναι. Προ. Είδες, δεν τα πήρα. Τι βλέπετε, Διάννηση, είναι DLC αυτό το πρόγραμμα. Ναι, ένα κρέκι λίγο. Γι' αυτό ρε. Ναι, καμό, θέλω να τα πάρω. Είπα θα τα πάρω, αλλά έκανα συνδρομή. Τώρα το κατάλαβα γιατί λες. Αλλά έχω κι άλλο κόκκινο χρώμα μετά, γι' αυτό. Για ποιο λες για το φορτηγό σου. Ναι. Το άσπρο, ρε. Δεν είναι το DLC για αυτό. Τι δρόμα. Είναι μελί, μελί, με... με ένα αξίωμα. Εγώ το βλέπω άσπρος, έχω από μπαντζή δίπονα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι μωρά, αν δεν έχεις το DLC έτσι θα βλέπεις. Πώς λέγεται, είναι πακέτο με DLC που έχεις πάρει ή ένα DLC. Δεξιά παιδιά πάμε. Είναι DLC, είναι πακέτο, κοιτά. Κόψε ναι, λίγο, μαζευτούμε. Είμαι... Πολλά, πολλά. Η Ιώδια είναι full stop εδώ. Απέτσο θα ξεγυρίσουμε. Όταν περάσει το τελευταίο στο διάφετε. Έλα, ανέβα. Περάσαμε όλοι. Ναι, ναι. Το 85. Τι έγινε, ρε. Λάτε, ρε, σάξε με το πάνησε. Δεν τα λάβα τίποτα εδώ. Βέβαια. Άμα με χτυπάει δεν το καταλάβαινα, ρε. Ήρθα αρκετά κοντά σου και λάκω. Δεν πειράζει. Αυτό πάντως το πράγμα για παιδιά που έχουν κάνει με τον Ντάπ είναι μεγάλο ζόρι, ε. Λάβω ότι κόβει 20 FPS θα πει. Πάρα πάνω. 80 με ένα. Εντάξει, εγώ μέσα στην πόλη το βάζω που είναι και κίνηση για να βλέπω και ποιοι είναι τριγύρω, αλλά τώρα έξω το βγάζω. Φαίνεται στο GPS, βρε. Είναι δίπλα μου. Ναι, αλλά στο GPS δεν μπορεί να δεις ποιοι είναι τριγύρω, ρε Σάκη. Μάικ, πως σήκωσες τον δύο ρόδες. Όχι, δεν πρόλαβα να σηκωθεί. Ήταν μορκαζικό.
Είμαι με τη 2 και τα βλέπω κι εγώ αυτά. Κανα νέο για προμόσμα και βάλες τίποτα. Όχι, δεν ψάχνω πέρα. Όταν έρθει όλα τα ανακοινώσουν. Δεν κάθε τρελαίνομαι, μην νομίζεις. Κόβω εγώ, περάστε με ρε παιδιά, να έχω κάτι μπροστά που φτιάχνω βίντεο, να τα αναβάσω κάποια στιγμή στο YouTube αυτό. Από εδώ Mike στο κανάλι σου αυτό να τα ανεβάσεις. Ναι, 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 ναι. Ωραίος. Έλα, να πω τι μήνυμα. Έχω κατέβει στα 75 παιδιά, περάστε με. Να κατεβάσω κι εγώ. Όχι, όχι, άσου να περάσουν οι άλλοι τώρα. Αν αφού σε περάσουν, είναι να μείνεις πίσω να τραβάς. Ναι, μπορεί να φανούνε λίγο. Πρόκειται για φλαγκάρι ο Παύλος. Δεν πειράζει, μη σε νοιάζει, εγώ πάντα αφήνω απόσταση. Ο Παύλος, ας πούμε, δεν αφήνει από σένα. Άντε ρε καναρίνη. Με το κίτρινο. Θα το αλλάξω, θα το κάνω. Αυτό θα τα ανεβάσω το βράδυ όμως, θα τα αφήσω όλη νύχτα να ανεβαίνει, γιατί στην ανάλυση που το κάνω και τώρα στην εγγραφή θα είναι ποιότητα καλή, αλλά θα βγει καμιά 15 γίγα. Τόσο πολύ είναι σημαντικά. 1920x1080 που το γράφω στα 60 fps και με 30.000 kbit, ναι. Δηλαδή να υποθέσω το μέγεθος του αρχείου είναι αναλόγως στην ανάλυση, Μάκια. Αναλόγως στην ανάλυση, αναλόγως σε τι FPS το γράφεις, πόσα καρέ γράφεις, άλλο αν γράφεις 30, άλλο αν γράφεις 60 και ανάλογα και τα kilobit της ποιότητας. Είναι σε μια φωτογραφία σου, πρέπει να πιο πολλά πίξελα σου, είναι τόσο πιο μεγάλη είναι σε μέγεθος. Ναι, ναι, ας ανεβάσω μετά τη φωτογραφία που τράβηξα το φορτηγό σου. Αντεβεί πρώτα γιατί κάνει με εξεργασία άμα θέλει κάτι. Έλασα τι. Αντεβεί ο Μάικ πρώτα άμα χρειαστεί, μπορεί να την κάνει με εξεργασία ο Μάικ. Χρειάζεται μωρέ. Μην τον κουράζουμε τον άνθρωπο. Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι απλά να δείχνει τι σχέδιο έχει βάλει πάνω στο φορτηγό. Και αν δεν είναι DLC μπορεί να το βάλουν και άλλοι. Και να δούμε και τώρα τα παιδιά, κατάλαβες και πως είναι τώρα όλο, έτσι. Ναι. Και αν σας αρέσει, θα το βάλουμε να πάμε σε κονβόι αυτό. Εγώ και πάμε. Εντάξει, και πλέον. Όλοι έτσι όπως είναι στα ίδια χρώματα ακριβώς σε κονβόι με καρότσα θα είναι φοβερά. Αλλά δεν ξέρω αν πάμε με καρότσα, Γιάννη, αν γίνεται αυτό. Μπορούμε να πάρουμε φορτίο εξωτερικό, ρε. Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται το κονβόι πρέπει να το έχουμε ανακοινώσει πιο πριν, κατάλαβες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς πού θα μας κάνει.
του κομβόι. Μπορούμε μαζί να νοηθούμε, θα μαζευτούμε τι μπορεί να πάρει ο καθένας. Τώρα, άμα δεν έχουμε όλοι για την ίδια πόλη, θα πάρουμε για την πιο δίπλα. Αυτό για να γίνει, φίλε, σίγουρο, δηλαδή θα ανακοινώσουμε το κομβόι ότι θα πάμε κάπου, ας πούμε, και να πάρουμε τα δικά μας θέματα. Να πάμε άκρη, όπως είπε ο Σάκης. Ναι, ρε παιδί μου, για να θέλουμε, δεν το κάνουμε κομβόι, το κάνουμε δρομολόγιο, απλό. Ναι, βρε, λέμε. Να δούμε πώς θα φανεί. Και να δούμε αν θα πετύχει καλά με τα εξωτερικά. Ναι, ρε φίλε, λέμε για το κομβόι της Κυριακής, ρε Γιάννη, ας και το κάνουμε. Αυτό που έχουμε κανονισμένο. Πότε αφαιρός. Θα δούμε πώς. Κυριακή, Σαββάτο. 13. Σαββάτο είναι Κυριακή. 13 λέει. Σαββάτο είναι δηλαδή. 13 νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, άμα ήταν Σάββατο. Σάββατο εγώ δεν θα ήμουν. Μήπως γι' αυτό το κάνανε 13, γιατί νομίζω Σάββατο τα κάνανε. Ήτανε 12 παιδιά, αλλά δεν μπορούσαν ορισμένοι και το κάνανε 13. Ναι, κανένα πρόβλημα, δεν έχω θέμα. Απλά λέω, γι' αυτό θυμόμουν Σαββάτο. Εγώ παιδιά κοντεύω, 42 που θα θέλω. Κι εγώ 44. Εσύ μα έχεις πολλά ακόμα. 620. Εντάξει, πολύ πράγμα σε αυτό. Ναι, μωρέ, εντάξει. Πρόφε Σάκη. Γιωργότα. Παύλο, εσύ. Έχω lag mic. Τώρα που πλησίασα δεν έχει. Παρότι πλησίασα δεν βλέπω lag. Κάτσε να απομακρυνθώ όμως για σιγουριά. Είναι 95, δεν έχει και πολλά μιλισεκόμενα. Τι, Σάκη? Δεν έχει και πολλά μιλισεκόμενα, 95 βλέπω ότι έχει. Δεν είναι, πολλά μπορεί να είναι. Οι αλάκ παίζουν πολλά πράγματα. Εγώ φεύγω αυτοία. Σάκη, να μην σε περιμένουμε. Όχι μωρά, θα έρθω μετά να πατήσω και θα έρθω το καρά. Έγινε. Έφτασα. Ήρθε στον Γκράζ, Γιάννη. Ωραία, να περιμένουμε άμα είναι. Όχι, εγώ σας περιμένω, πάνω στον δρόμο. Γιατί τώρα περνάμε έξω από τον Γκράζ εμείς, καταλάβες. Είμαι μετά την έξοδο. Ωραία. Εγώ πάω αριστερά από εδώ. Οπότε Γιάννη θα βρει σε μένα μάλλον. Ο Παύλος θέσεις με δεξιά. Χιλιόμετρα είναι από εδώ που είμαι εγώ μέχρι το Πέτς. Άρα εμείς το κόμμα στο Πέτς. Ναι, δεν αξίζει τώρα φορτίο και τα λοιπά. Άμα είσαι στην έξοδο από Γκράζ, λογικά όπου να είναι θα σε βρω, Γιάννη. 2.94. 305 λέω εγώ, εντάξει. Σε είδα στο τάβο. Άμα είδα ξεκίνα σιγά σιγά να μην κόψω.
Γιατί δεν με περνάει στο χωράφι με έναν το έχω αγοράσει. Πού? Πρέπει κάτι να μην έχει κάνει καλά. Δεν με αφήνει να περάσω όπως περνάτε εσείς στο καράβι στο χωράφι πίσω. Όχι, αν το έχεις μεγάλο, δεν έχει παραπέρα. Όταν το έχεις εσύ μικρό και οι άλλοι μεγάλο, τότε τους βλέπεις έτσι. Λέω άλλα παιδιά που προπερνά... Α, προπερνάνε πίσω. Α, ωραία. Για να περάσεις τα χωράφια σαν έχει πρόβλημα, έχει κομπίνα. Γι' αυτό τα βλέπω σαν σκορπές, ωραία. Πες πουλάει κομπίνες. Όταν είναι μικρό, περνάς πίσω, δηλαδή. Ναι, άμα έχεις κανένα μικρό εσύ και οι άλλοι το έχουν μεγάλο, τους βλέπεις μέσα στην χωράφη. Ναι, και τώρα το μεγάλο σου γιατί είναι καπιτρέλαιο. Άντζι, κατάλαβες το σου είπε τώρα ο Γιάννης, έτσι, άμα εσύ τον έχεις μικρό και οι άλλοι τον έχουν μεγάλο. Άντσο τι είναι, Ακούτε. Έλα. Ακούτε. Α, ναι, εντάξει, ναι, είναι το going east, sorry. Θα το κλείσω, απλά πρέπει να κάτσω μετά επεξεργασία να κόψω κομμάτια γιατί αλλιώς είναι πολύ μεγάλο. Ναι, ναι, έχει πια. Το Microsoft Store, πόσο πολλά πράγματα έχει. Είναι κάτι αντίστοιχο με το Google Store που είναι για το κινητό. Λεφτά να έχεις να πληρώνεις και τις εννοιάζεις έναν.
κάποια. Κάποια. Π.χ. το football live, το έχει τσάμπα. Τα το πέτ. Ε. Επειδή έχω εδώ το μικρό μου τον αδερφό και θέλει να βλέπει παιδικά και του αρέσει το Nickelodeon, πώς μπορούμε να το βρούμε αυτό τσάμπα? Το Nickelodeon είναι τσάμπα. Α, ναι, εσύ δεν είσαι Αθήνα. Στην Αθήνα είναι τσάμπα. Ναι, ξέρω. Εγώ δεν μένω Αθήνα. Εφαρμογή στο Android. Greek TV. Μα ναι. Νομίζω υπάρχει. Τον είδα τον Μάικ. Αν και τον Γιάννη τον είδα. Τελειώσουμε και το βιντεάκι εδώ.